Σας συγκίνησα, δεν θέλαμε. Ναι. Και ωραία ναι. τελειώσατε. Είναι καλά τα κόμματα αυτά. Και ωραίο τέλος, το καλύτερα με τη συντροφιά σου παρά πλούσιος και μόνος. Το κατάλαβα αυτό από πολύ μικρή. Όχι από, όταν βγήκα στα Γαλλιστεία και πας σε ένα άλλο κόσμο από την Ελλάδα και ταξίδευα σε όλα τα μέρη του κόσμου και δεν ήξερα και λέξεις αγγλικά και παρακολουθείς τους ανθρώπους όταν σου μιλάνε. Εκεί έμαθα ηθοποιία. Όταν χαμογελάγανε, χαμογελούσε και εγώ. Όταν έκαναν έτσι, έκανα και εγώ έτσι. Και σε όλα τα μέρη υπάρχουν και καλοί άνθρωποι και κακοί. Τίποτα άλλο. Μπορεί να βρεις πλούσιους καλούς, φτωχούς κακούς. Δηλαδή είναι στον άνθρωπο. Τα λεφτά θα μπώνουν πολλούς, καταστρέφουν πολλούς. Και η φιλία είναι το πιο σπουδαίο πράγμα που μπορεί να αποκτήσει κάποιος. Καλούς φίλους. Γιατί όταν κάνεις παιδιά, αγκόνια και αυτά, μεγαλώνουν, έχουν τη ζωή τους. Και έβλεπα και τη μαμά μου μοναχή όταν περούσε ο καιρός, γιατί είχαμε φύγει εμείς. Και ο αδερφός σου δεν με πήρε τηλέφωνο, η αδερφή σου δεν με κοιτά. Ξέρεις, ναι. τα παράπονα τη μαμά μου κάνει. Οπότε λέω, δεν θα αφοσιωθώ στα παιδιά μου, αλλά μέχρι που θα μεγαλώσουν, θα κάνω εγώ τη δουλειά μου. Και πώς έκανα τη δουλειά μου, μπήκα σε φιλανθρωπικό σκοπό. Γεμάτο από γυναίκες. Και συναντιέσαι μια φορά το μήνα, δύο φορές, πηγαίνεις και βλέπεις άλλα παιδιά που έχουν ειδικές ανάγκες και ευχαριστείς τον Θεό που με έχει φέρει με αυτά τους ανθρώπους. Οπότε όταν γεννήθηκε ο γονός μου με William Syndrome και ο γιος μου έκλαιγε. Πραγματικά, εγώ ήμουν εντάξει. Λέω στον γιο μου, περίμενε να δεις τι θα γίνει. Γιατί με παιδιά με ειδικές ανάγκες, οι γονείς τους, η οικογένειά τους είναι καλύτεροι άνθρωποι που υπάρχουν. Το William Syndrome τι είναι? Το William Syndrome λένε, άμα έχεις ένα σύνδρομο, είναι καλύτερο το William Syndrome. Ναι. They call it cocktail babies. Γιατί είναι happy. They're happy. Hi, yeah, yeah. Α, είναι χαρούμενα παιδιά. Και είναι πολύ ευχάριστοι. Δεν ντρέπονται. Πάνε και σου μιλάνε, σε αγκαλιάζουν. Αυτό είναι εντάξει όταν είναι μικρά. Όταν μεγαλώνουν όμως, πολλοί παραξηγούνται και πρέπει να τον μάθουμε τώρα, είναι 8 χρονών. Δεν μπορείς να αγκαλιάσεις και να φυλάσεις. Να βάλει κάποια όρια. Ακριβώς. Ναι, ναι. Ακριβώς. Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα λίγο, από την να αρχή. Να πω λίγο γι' αυτό. Ναι. Διάβαζα, επειδή το άκουσα το πρωί που το είπατε και δεν το ήξερα ομολογώ και μπήκα λίγο να μάθω τι είναι αυτό τέλος πάντων. Οι άνθρωποι που έχουν αυτό το σύνδρομο έχουν τεράστια ενσυναίσθηση. Καταλαβαίνουν πάρα πολύ τα συναισθήματα των άλλων. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο να το έχεις στη ζωή σου. Είναι, έχει. Να αστείο να ακούγεται. Όπως έχουν τα σκυλάκια που σε αγαπάνε και σε κοιτάνε και σε πιστεύονται, έχουν κάποιο το ίδιο με τα παιδιά το William Syndrome. Ναι. Όταν με δει εμένα ο γονός μου στεναχωρημένη, το προσωπάκι του αλλάζει το χρώμα, γίνεται κόκκινο και δάκρυα ανεβαίνει. Και του λέω: Χάνει, I'm okay. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητα. Μα πάρα πολύ ευαίσθητα. Οπότε προσπαθείτε να είστε καλά όταν είστε μαζί. Ναι, αλλά με κάνει αυτός και χαρούμενο. Ναι. Λέει κάτι πράγματα. Κάτι πράγματα που δεν καταλαβαίνω. Κυρία Τσοπέ, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Από ποια αρχή? Από ποια αρχή? Ας πούμε από τη μέρα που σας έμαθε το Πανελλήνιο. Πώς φτάσατε στα Γαλλιστεία? Ναι. Γιατί από τη Σπάρτη με μπαμπά Μανιάτη δεν πας στα Γαλλιστεία εύκολα. Λέω. Δίκιο έχεις. Εγώ μεγάλωσα έξω από την Αθήνα, στην Δάφνη, η Μυτό, εκείνη την περιοχή. Μιλάμε τώρα για το 1950-60 κλπ. Δεν μπορούσα κι εγώ και η αδερφή μου να αναφέρουμε αγοριού όνομα στο σπίτι. Τίποτα. Ήταν συντηρητική η οικογένεια. Ο κόσμος εκεί. Παντού ήταν. Και ο κόσμος. Δεν ξέρω. Αν έβλεπες ένα κορίτσι και ένα αγόρι να μιλάνε στον δρόμο, αυτή είναι, ξέρεις. Έτσι ήταν ο δρόμος. Ερχόταν ο αδερφός μου στο σπίτι, ο μπαμπάς μου. Βρήκες καμία? Ναι. Και να φωνάζει και η μαμά μου. Αυτή η καμία είναι κόρη κάποιου και αδερφή κάποιου. Άλλη διατροπή. Βέβαια. Τον καιρό εκείνο. Εσείς τι κάνατε την επανάστασή σας ή κρυφά το κάνατε? Εγώ από μικρή αισθανόμουν πολύ πιεσμένη, μα πάρα πολύ πιεσμένη. Και το βράδυ όταν σκέφτεσαι, ούτε τηλεόραση είχαμε, ούτε τηλέφωνα είχαμε, ούτε social media είχαμε, δεν είχαμε τίποτα. Οπότε η φαντασία πολύ σου... Πολύ χρόνο με τον εαυτό σας. Η φαντασία σου γυρίζει. Όταν είμαι πιο μικρή, σε ένα δωμάτιο, τρία παιδιά, ο μπαμπάς μου και η μαμά μου, παιχνίδια δεν είχαμε, τίποτα δεν είχαμε. Ναι.
Έλεγε για μου ιστορίες, τις ακούς, τις άκουγες, έλεγε η μαμά. Ξέρεις, ναι. Άκουγε ο ένας τον άλλος, μιλούσε ο ένας τον άλλο. Αυτό ήταν το καλό της υπόθεσης. Το καλό της υπόθεσης. Αλλά κάθε βράδυ η μαμά μου έλεγε μια προσευχή για μας. Χριστούλη μου, σε παρακαλώ, φύλαξέ με τη μαμά μου, τον μπαμπά μου και τον αδερφό μου και την αδερφή μου και όλα τα παιδάκια του κόσμου. Κάθε μέρα. Αυτό. Όταν ήμουν 16 και 17, αισθανόμουν δεν μ' άρεσε πως με κοιτούσαν τα αγόρια. Όταν πήγαινα στο σχολείο, ήταν αγόρια στη γωνία. Κάτι τους λέγανε. Σε πειράζανε. Όταν πήγαινε στο σινεμά, προσπαθούσα να πούμε στις κοπέλες να μην καθίσω στο τέλος, γιατί θα έρθει κάποιος που θα μου βάλει χέρι. Αλήθεια. Θα παίρνεις μια καρφίτσα και την έδινες. Ναι, ναι, έτσι. Ήταν πολύ πιεστική. Εν τω μεταξύ, να λένε στον μπαμπά μου, οι φίλοι του, εσύ τσοπέι, δεν πρόκειται να δώσεις πρίκα. Από τότε κατάλαβα ότι είμαι ωραίο κορίτσι. Ναι. Δεν το βλέπεις ως, ναι, στον καθρεφτή. Δεν ξέρεις κανέναν άλλο, ξέρω από τη φάτσα σου. Λοιπόν, ο μπαμπάς μου λέει, ο γαμπρός μου, όχι πρίκα δεν θα πάρει, θα με πληρώνει κάθε μήνα. Και έτσι έγινε. Και με το πρώτο μου τον άντρα. Εσείς λοιπόν δεν έχετε συνέστηση του πόσο ωραία είστε, όχι, αλλά το καταλαβαίνετε από τα λόγια των άλλων. Ναι, δεν έχεις. Ναι, ναι, ναι. Γιατί κοιτάς και λες πώς βρίσκει. Δύο μάτια δεν είναι. Σινεμά. Εκεί ήταν ο ερωτάς μου. Εκεί έβλεπα την Doris Day, την Audrey Hepburn. Γι' αυτό ήθελα να πάω εκεί. Στο Πιούς, ναι, στο Rock Hudson. Όποιο έργο έβλεπα, το ονειρευόμουν, αλλά ήμουν η πρωταγωνίστρια, ήμουν εγώ. Ναι, ξέρεις, αυτό. Ναι. Ρωσάνο Μπράτσι, τρελός και παλάβες μαζί μου. Και πώς έρχονται τα καλλιστεία. Όταν βγήκε η Ντέιζι Μαυράκη, δεύτερη στα καλλιστεία, θυμάμαι, μιλούσε όλος ο κόσμος. Και εγώ λέω, δεύτερη, δεν είναι τόσο καλό. Συμιλάω ειλικρινά. Ναι. Πρώτη, γιατί και μετά το κατάλαβα, όταν βγεις πρώτη, μένεις στην Αμερική. Όταν δεν βγεις, κατευθείαν στην Ελλάδα. Πώς θα μπορέσω εγώ να πάω στην Αμερική, λεφτά δεν είχαμε, συγγενείς δεν είχαμε, τα καλλιστεία. Από μικρή έπαιρνα μετά τα καλλιστεία, που βγαίνανε στο Σκανάτοβιτς, ένα φωτογράφο. Τα είχε απογευματινή τότε τα καλλιστεία. Γινόταν το Σάββατο, αλλά τα νέα βγαίνανε τη Δευτέρα. Ναι. Εγώ έπρεπε να περιμένω μέχρι τη Δευτέρα, που ήμουν πτυρίκη, 12, 13, 14. Να βγει, πια βγήκε, θυμάμαι τη Ρίκα Διαλυνάκου, Κλάρα, ναι, που την έβλεπα. Έπαιρνα τηλέφωνο το Σκανάτοβιτς, το φωτογράφο. Και μου πήγαν στη γωνία που είχε. Ναι, ναι. Και μου έλεγε πως ποια έβγαινε, πρώτη ή δεύτερη. Άρα από μικρή το είχατε, από το κυνηγάγατε. Από τότε κάθε χρόνο δεν είχα σταματήσει να κοιτάζω τα καλλιστεία. Για να πάτε στην Αμερική. Για να πάω στην Αμερική. Ναι, ναι. Τρομερό. Και φτάνει η ηλικία που μπορείτε να πάτε. Και φτάνει η ηλικία που το Νέτα Ροντοπούλου, που ήταν Miss Greece κάποτε, είχε ανοίξει την πρώτη φορά σχολή μανεκέν, για πρώτη φορά. Και πήγα. Ο μπαμπάς μου να μην θέλει να πάω. Του το είπατε. Θέλω να πάω για μανεκέν. Και τι σας το σχολείο. Και όχι, του λέω, μπαμπά, στα μανεκέν έχουν κάνει με γυναίκες γύρω-γύρω. Και συγγνώμη το λέω, και οπότε αυτοί οι σχεδιαστές οι περισσότεροι είναι τιούτιοι, οπότε δεν μου κολλήσουν. Ναι. Οπότε αισθάνομαι άνετα. Πραγματικά αισθάνομαι άνετα. Μάλιστα. Πήγες και με αυτό το επιχείρημα το πιστεύω. Και επιχείρημα, αυτό το πίστευα. Ναι. Νόμιζε ότι μπορεί να. Ναι, ναι, ναι. Αν πήγαινα και να βοηθώ όποια να ήμουν, φοβόμουν ότι ο άντρας θα κολλήσει. Γιατί οι άντρες τότε κολλάγανε στις γυναίκες. Ναι. Πάρα πολύ άσχημα. Κοντροκομμένα. Ναι. Και η γυναίκα δεν είχε το δικαίωμα τότε να φωνάξει. Γιατί έτσι και φωνάξει κάποιον, ήταν μια γυναίκα στο λεωφορείο που του φώναξε, που κάπου τη κόλλησε. Και έτσι λέει, εσένα τη γριά να κοιτάξει, την έβρισκε από πάνω τη γυναίκα. Δηλαδή ήταν απέσια. Με αυτό το αφελές επιχείρημα, λοιπόν, πίστηκε ο παπάς. Πίστηκε. Το πίστηκε. Ναι. Και μετά όταν πήγα και ήρθαν τα καλλιστεία, η Ντουανέτα και ο άντρας της, ο Χρήστος γνώμου, θέλει να βάλουν τη φωτογραφία μου για τα καλλιστεία. Αλλά πρέπει να πάρουν την άδεια του μπαμπά μου. Γιατί ήμουν 20. Ο Τσοπέης, ο Μανιάτης, ξωματικός. Πήγαμε, η αδερφή μου λέει, ρε μπαμπά, έλα, άφησε την μπαμπά. Κάθισε ο μπαμπάς μου και 10-12 άτομα τριγύρω του που τον λυπήθηκα. Του λέγανε και του λέγανε. Του λέγανε. Υπέγραψε. Κινηματογραφικό τελείως αυτό. Ναι. Σκηνή από σινεμά. Υπέγραψε, έρχεται στο σπίτι. Μα 20 χρονών ήσασταν ενήλικη πια, γιατί να υπογράψει. Τι ενήλικη, παιδάκι μου. Δεν μπορούσα να πάω με το λεωφορείο στην Αθήνα. Έμενα στον Μυτό. Ναι. Με τη μαμά μου και τον μπαμπά μου. Με τον μπαμπά μου. Δηλαδή ήμουν πολύ περιορισμένη. Πολύ αυστηρά. Οπότε, γιατί θέλανε και τους γονείς. Τον μπαμπάς μου υπέγραψε. Και αρχίσαν οι πρόβες.
είδα εγώ, διάλεξα με 40, βγήκα μέσα στη δεκάδα, δωδεκάδα. Πηγαίναμε πρόβες κάθε μέρα το πρωί στην Αθήνα, μέναμε στον Ιμητό, στη ζέστη, τον Ιούνιο. Και την τελευταία μέρα που ήταν τα Καλλιστεία, λέω στη μαμά μου, γιατί η μαμά μου έλεγε, θα χάσεις, μην πας. Αλήθεια. Καλά στον καιρό σου, μην πας. Και την τελευταία μέρα, το πρωί που σηκώθηκα, λες και θα κρεμάγανε. Και λέω στη μαμά μου, δεν πάω. Τι γιατί παιδάκι μου, δεν θα βγω. Θα πας και θα βγεις. Απλώς κούκλα μου δεν ήθελε να απογοητευθείς, δεν ήθελε να το πάρεις έτσι και πληγωθείς, αλλά ξέρω ότι θα βγεις. Α, το πίστευε, απλά δεν ήθελε ναι, να σε ναι. Μην πληγωθώ εγώ, μην τυχόν ναι, ναι. Και δεν πρέπει. Και έτσι πήγα και βγήκα πρώτη. Και πήγαμε στο φωτογράφο και του λέω κοπέλα που σε παίρνει φωτογραφίες, δεν σε ξαναπάρει. Και λέει, το ξέρεις εσύ. Και μετά... Και μετά έρχεται ο διαγωνισμός Μισηφίλιος. Και μετά πάμε... 5 μέρες μετά, σου λέω μόνη μου, δεν είχα πάει στην Αθήνα και μόνη μου στο αεροπλάνο πρώτη φορά πάω στη Γαλλία και βρίσκω το Miss Ισραήλ και Miss Τουρκία, Σκανδιναβίες και όλες οι Ευρωπαίες. Κάθισαμε 2 μέρες. Μετά πήγαμε στη Νέα Υόρκη. Πώς είναι να είσαι μόνη σου λοιπόν, που δεν έχεις πάει ούτε με το λεωφορείο. Ναι, ναι. Ήτανε με κοπέλες της ηλικίας μου. Είμαστε ναι. Σε νόνι, ενώ στα ελληνικά Καλλιστεία υπήρχε ζήλια, ολίγοντη φασαρία. Και ανταγωνισμός. Ναι. Σας μιλάω ειλικρινά. Στην Αμερική δεν υπήρξε καθόλου. Μα καθόλου. Δηλαδή, πήγαμε στη Νέα Υόρκη και ήρθαν από το Χονγκ Κονγκ και τα άλλα μέρη. Ναι, ναι. Και πήγαμε στο Μαϊάμι που οι Πορτορικάνες, οι Βραζιλιάνες από τη Βενεζουέλα ήταν καταπληκτικές. Μα ένα κορίτσι. Είχαν μια ενέργεια καταπληκτική. Ένα κορίτσι από τον Ιμητό που δεν είχε βγει από τα σύνορα της Αττικής, δεν ξέρω που είχε πάει. Βρίσκεται ανάμεσα στους ουρανοξύστες στο Μανχάταν. Πώς ήταν αυτό. Όταν φτάσει το αεροπλάνο. Και βλέπω τους ουρανοξύστες και λέω, εδώ θα ξαφανιστώ και δεν θα πάρει κανείς χαμπάρι. Ναι. Την ώρα που βγαίνουμε, αχ, λοιπόν, θύμισα λίγο τι, βγάλανε φωτογραφίες, ξέρουνε τι μετά. Αλήθεια. Κάνατε, πώς το σκεφτήκατε αυτό. Γιατί φοβόμουν. Ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου. Ποιοι βγάλανε φωτογραφίες. Φωτογράφοι μας, περιμένανε. Ναι, ναι. Α. Αλλά δεν ήξερα, χανόμουν, πήγαινα κάπου αλλού. Από φόβο τα έκανα όλα. Από φόβο που δεν ήθελα να μείνω στην Ελλάδα. Από φόβο πήγα στα Καλλιστεία για να έρθω απ' έξω. Επειδή φοβάμαι, σου μιλάω ειλικρινά, φοβάμαι και επιτέθομαι ναι. Μετά. Ναι. Μου δίνει δύναμη. Και σας ήρθε να κάνετε ψεύτικη λιποθυμία. Yeah. Αυτό είναι και μάνατζερ να είχατε, αυτό θα σας έλεγα. Γιατί φοβόμουν, γιατί είχε τόσο κόσμο. Πρώτη φορά έξω από την Αθήνα να βλέπεις τους ουρανοξύστες σαν να είναι ναι, τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και γελάσαμε και πήραμε φωτογραφίες και... Εκεί το πιστέψατε ότι μπορεί και να κερδίσετε. Εκεί έβλεπα... Κοιτάξτε, κάθε κοπέλα ξέρει τι είναι. Όποια και να είσαι, βλέπεις τον εαυτό σου και αυτά. Περίμενε τις Σουηδέζες, Νορβηγέζες, αυτά να είναι καταπληκτικές. Αντικειμενικά. Ωραία είσαι. Οι Ισραηλείς που γίναμε φίλοι και είμαστε ακόμα φίλες, κουκλάρα. Ναι. Ισραήλ που είναι... Ισραηλίτισσα, τη ρώτησα εγώ τι θρησκεία είναι. Ναι. Καλά, ναι. Εγώ νόμιζα ότι όλο ο Χριστούλης ήρθε και όλοι γίνανε χριστιανοί. Και ναι. Και οι γνώσεις μας τότε σε εκείνη την ηλικία, περιορισμένες. Και όταν μου λέει Jewish, δεν έχω αδέρφια να πει Jewish. Ναι. Δεν έχω. Και όταν έρχομαι στην Αμερική και έχω μια κυρία που translate από ελληνικά στα αγγλικά, λέω τι είναι το Jewish, μου λέει Εβραία. Είναι τόσο καλό κορίτσι. Mm. Δηλαδή, τελείωσε. Ναι, γιατί υπήρχε και η προπαγάνδα για τη σημαντική προπαγάνδα. Και πηγαίνω στη Ρωνή που είμαστε φίλοι, πολύ γλυκά φίλε τώρα, και τη λέω: I'm so sorry. Μου λέει: You're Meshuggah. Meshuggah είναι στα τρελή. Από τότε γίναμε καλύτερες φίλες. Κερδίζετε λοιπόν και έρχεστε πανηγυρικά. Όχι, πήγαμε στο Μαϊάμι. Στο Μαϊάμι, κοίταξα, το ναι, ναι. Πήγαμε, είδα τις κοπέλες, δεν μπορεί. Ναι. Έκανα ένα πράγμα από μόνη μου, επειδή δεν μιλάς τη γλώσσα, κοιτάς τους πάντα, τα πάντα. Ναι. Μετά είδα οι κοπέλες που δεν μιλάνε αγγλικά και έχουν interpreter, πώς ήταν αυτός, μεταφραστή. Όταν του κάνεις εσύ ερώτηση εμένα, εγώ θα κοιτούσα τον μεταφραστή, και το μεταφραστή θα στο έλεγε την απάντηση που μου έκανε. Εγώ δεν το έκανα αυτό. Όταν κάνεις μια ερώτηση, λέω στο μεταφραστή,
να του πεις ότι αυτό και αυτό και αυτό. Και τον κοιτούσα. Ναι. Δεν έβγαλα τα μάτια και από γυναίκα και από άντρα, χαμογελώντας. Προσωπικά νομίζω ότι χαίρεσα γι' αυτό. Γιατί όλες κάνανε όλο αυτό. Και ήταν... Η αμεσότητα δηλαδή. Η αμεσότητα, η αυτοπεποίθηση, ο αέρας. Και ήταν μισή φίλος από την Ιαπωνία. Αχίκο Κοζίμα. Είχε βρει πριν 2 χρόνια. Ήταν 6 πόδια 2, πώς το λένε, 1,80. Ναι. Για Ιαπωνέζα ήταν παράξενο. Και με φώναξε στο δωμάτιό τη, με σπασμένα τα και είχε ωραία φωνή χοντρή, και μου λέει «You be Miss Universe». Και την κοίταξα και μου λέει «I'll show you». Και πάει στον τοίχο, όρθια, μου λέει «Θα περιμένεις όρθια». Μπερδεμένα μετά, τα κατάλαβα. Ναι, ναι. «You're going to stand πίσω την πλάτη σου και όταν φωνάσω το όνομά σου, θα πας και θα λες μέσα σου «I'm Miss Universe». Και πήρα το ύφος κι εγώ και βγήκα με το ύφος που μου είπε αυτή. Ήταν η τύχη μου. Ναι. Υπάρχει τύχη σε όλα. Είναι και τύχη. Ναι. Δεν είναι μόνο τύχη, αλλά... Όλα είναι η τύχη. Επειδή το συγκεκριμένο, το δικό σας δεν είναι μόνο τύχη, θέλω να κάπως ήθελα... ζυγίζονται, βρίζονται, πώς τον... Ναι. Όταν είμαστε όλες οι κοπέλες εκεί πραγματικά, κανένας δεν έπεσε καμία, κανένας δεν είπε τίποτα αντίο. Γιατί η οικογένειά μας ήταν μακριά, οπότε αισθανόμαστε μοναξιά. Κανείς από Ελλάδα δεν ήταν. Μόνοι σας πήγατε, μόνοι σας στείλανε μόνοι σας. Μόνοι μου και ήρθε εκεί η Αντενούτσι, μια που ήταν με το... Ο θείος της είχε την απογευματινή. Επειδή έμεινε στη Νέα Υόρκη και μου εξηγούσε τα ελληνικά, καταπληκτική γυναίκα, καταπληκτική. Ναι. Αλλιώς όταν πήγα στο Μαϊάμι, μου βρήκανε μια γυναίκα που μιλούσε ελληνικά, γυναίκα του παπά της εκκλησίας, η Τούλα. αλλά όταν βγήκα και ταξίδευα κάθε μέρα, 3 μέρες εδώ, 4 μέρες εκεί, είχα αλλάξει 5, 6, 7 μεταφραστές. Κοπέλες που ναι. Συνόδευαν. Γιατί κουράζεσαι. Και γυρίζετε στην Ελλάδα λοιπόν εδώ πανηγυρικά. Γυρίζετε αμέσως. Όχι. Α. Με κάλεσε ο ελληνικός τουρισμός. Πρέπει να πας κάπου που να σε καλούν μετά. Ναι. Και ήρθα εδώ και ήρθαν και οι μανιάτες στο αεροδρόμιο. Καλώς ήλθες, ωραία Ελένη. Και λέω στον παπά μου, τι λένε οι μανιάτες, κάτσε μου λέει, θα σας δείξω. Θα σας πανηγυρίσω. Ήταν συγκινητικό, ξέρεις, που ήρθες και δεις και τις φίλες σου. Ναι, ναι, ναι. Ήταν πολύ ωραία, αλλά λέει, ήταν δουλειά. Ο τουρισμός με κάλεσε. Uh-huh. Έτσι βγάζουν τα λεφτά το Μυστιφίλιος. Είναι εταιρεία, είναι business. Mm. Και όπου πήγαινα, τους πληρώνανε. Εγώ έπαιρνα $350 το μήνα τότε. Αλλά όλα μου ήταν... Πληρωμένα, ξενοδοχεία, τα πάντα εισιτήρια, ναι. 18.000 όλα μαζί τότε. Αλλά ταξίδευα συνεχώς. Όσο πολύ ταξίδευα και αυτοί που με περιμένανε έπρεπε να πληρώσουν εισιτήριο πρώτη θέση, ξενοδοχείο σουίτα. Πάρα πολύ καλή ζωή. Αλλάζει η ζωή σας πάρα αλλά πολύ. Αλλά το πώς κλάμα που είχα κάνει ναι. Όταν οι γονείς είναι μακριά και είναι Χριστούγεννα και ξέρεις τι γίνεται στην Ελλάδα και εγώ είμαι στο Μαϊάμι σε ένα. Πώς το λένε, που κάνουν παρελάσεις. Ναι. Είμαι πάνω, με έχουν βάλει ψηλά, φοράω την κορώνα. Σε μια παρέλαση, ναι, σε αυτά. Φοράω την κορώνα μου, φοράω και αυτήν και κάνω έτσι. Από εφεψηλού. Αυτό και βλέπουμε στις ταινίες. Και ναι, ναι. Να κλαίω με μαύρο δάχρυα. Δεν βλέπουν να κλαίω γιατί τι θα γίνεται στο σπίτι μου. Υπέφερα. Δηλαδή, ενώ ήθελα να το κάνω, το όνειρό μου, αλλά επειδή δεν είχα βγει πιο έξω, αισθανόμουν πολύ μοναξιά. Ναι. Το χειρότερο που είναι να έχεις μοναξιά. Πήγαινα σε ωραία ξενοδοχεία. Έστειλα postcard στους γονείς μου και έπαιζα βέλος το δωμάτιό μου. Είχα σουίτες 3 και 4 δωμάτια μόνη μου. Με τη chaperone που σου έλεγε, έλα χρυσό μου καιρός να κοιμηθείς, έλα παιδάκι μου. Δηλαδή, τα πρώτα 3 μήνες, 4 μήνες υπέφερα. Μετά λέω, θα πάω σε πάρτι, θα πάω σε πάρτι. Mm. Και μετρούσα τις ημέρες που θα φύγω. Ναι. Τι γίνεται, σε πάρει μια χαρά. Και ήρθε η μέρα, η εβδομάδα που ήρθαν οι άλλες κοπέλες και θα έδινε πίσω το crown, την κορώνα. Την κορώνα, το στέμα. Το στέμα. Και ήταν δημοσιογράφοι, και ήταν κόσμος, Κορίνα, παίζαμε φωτογραφίες με τις καινούριες, Κορίνα. Και μετά έρχεται η στιγμή που κάνω το τελευταίο βόλτα και γυρίζω και έρχεται η καινούρια Μυς Ιφίλιος και παίρνω το στέμα να το βάλω εκεί και κάποιος πίσω μου λέει «Hey you, out of the way». Εσύ λέει «Φύγε από τη μέση». Ναι, ήρθε η επόμενη. Ήρθε η επόμενη. Είναι μεγάλο σοκ.
Ενώ ήθελα. Ξέρεις, έλεγα τις μέρες, πότε, άλλες δύο μέρες και άλλες δύο μέρες. Μου κόπηκε ένα πνοή από τον Κορίνα, Κορίνα, hey you. Το καλύτερο μάθημα που έμαθα. Όταν ήρθατε Ελλάδα, δεν πέσανε πάνω σας σκηνοθέτες, πριν παραγωγή πριν πάω, ή πριν πάτε, ναι. Πριν πάω, είχαν έρθει ο Πίνος, αλλά κανείς δεν προσέφερε να πάω δραματική σχολή. Δεν ήμουν ηθοποιός. Θα μου δίνανε ένα διαμέρισμα και 3.000 τότε αυτό. Συμβόλαιο, αλλά, ναι. Ναι, αλλά εγώ δεν αισθανόμουν σαν ηθοποιό, να ξέρω την τέχνη και αυτά. Ήμουν καλή στο σχολείο, αλλά ναι. Όταν πήγα στη Fox και υπέγραψα, πήγα σχολείο, συνεχώς σχολείο, κάθε μέρα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Άρα δεν σας συγκράτησε από αυτό η γνώση ότι μπορεί να μην ήσασταν καλή. Πρώτο αυτό. Αυτό. Και δεύτερον ήθελα να πάω Αμερική. Αμερική. Οπότε ξαναφεύγετε στην Αμερική. Και εκεί πώς φεύγετε, έχετε πια συμβόλαιο με πρακτορείο, είστε ναι. πια μοντέλο. Πώς πάτε στο Λος Άντζελες. Όταν ο χρόνος τελείωσε και είσαι μόνη σου και σου λένε bye-bye. Ναι, ναι, ναι. Εγνώρισε μια πολύ καλή οικογένεια, πιο μπροστά οικογένεια, γιατί ήθελα εγώ να μείνω στην Αμερική. Έπρεπε μετά τα καλλιστεία, μετά μια εβδομάδα, να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα. Λοιπόν, η κυρία Μπότφιλ με τον άντρα που ήταν executive director από το Miss Universe, είχαν τρία αγόρια και τους λέει, μπορώ να μείνω μαζί σας λίγους μήνους. Μήνες. Λέει, οπωσδήποτε. Κάθισα εκεί, ήταν ο Σπύρος Σκούρας που ήταν... Ο πρόεδρος της Fox. Chairman of the Board Fox. Ο, ήταν ναι. αυτοκράτορας τότε. Ναι. Πήγα και τον είδα το Σκούρα, τον αγαπώ, με βοήθησε. Αν δεν ήταν αυτός και η κυρία Μπότφιλ, δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω. Πώς σας βοήθησε αυτό στη σειρά? Μου είπε πρώτα-πρώτα να πάω να μάθω αγγλικά. Μου είπε να πάω σε δραματική σχολή. Με έστειλε σε πρεμιέρες, αλλά ήμουν στον κόσμο μου. Χαζή. Είναι ο άνθρωπος που προσκυνούσαν στάρ όπως Elizabeth Taylor. Να μου λέει, όλα τα μεγάλα ονόματα. Πηγαίναμε για lunch τότε, γιατί του άρεσε να μιλάει και ελληνικά. Εγώ, αγάπη μου, είχα 3 για breakfast, 2 για lunch. Τώρα να το πεις αυτό στην Αμερική, θα σε διώξουν. Ναι, ναι. Εννοείται. Μου έλεγε ιστορίες με την Μένι Μονρό, μου έλεγε ιστορίες με τον Μαρλένα Ντίτριχ. Εμένα του θύμισα, μου φαίνεται, την κόρη του, είχε χάσει μια κοπέλα, ένα κοριτσάκι. Σε μένα ήταν πολύ κύριος. Με έβαλε και βλάχα, με έλεγε. Βλάχα, με έλεγε. Βλάχα, με έλεγε. Πήγα και είδα το Sound of Music, ένα πολύ καλό έργο. Το είδα εγώ, ήμουν 3 μήνες στη Νέα Υόρκη. Έπαθα. Ενθουσιάστηκα. Πάω πίσω κλαίγοντας και να τον βρίζω. Είμαι 3 μήνες εδώ και δεν έχω κάνει τίποτα. Ποια είναι αυτή η Τζούλι Άντρους? Πώς το κάνανε? Αρχίζει να γελάει αυτός. Λέω, μη γελάς με το πόνο μου. Μου λέει, αυτή τραγουδάει. You could... πώς το λένε, ντουμπλάρεις. Μα δεν μιλάς αγγλικά. Μπορείς να με ντουμπλάρεις. Συνεχώς που δεν έκανα ντουμπλάρεις. Το τι φλακίες έλεγα όταν είσαι... Δεν ξέρεις τι σου γίνεται, είσαι και ανεδής. Ανεδής, ωραία λέξη. Βεβαίως. Θυμάμαι που με έστειλε και πήγαινε στα σχολεία και αυτά και ερχόσαν πολλοί Έλληνες και τους δάγανε πιέσεις και αυτά και τους έλεγε ότι πήγε σε μένα. Αν είναι να κάνω όλα αυτά, τι χρειάζομαι εσένα. Απαιτητικοί είμαστε οι Έλληνες. Α, ναι. Είμαστε πολύ απαιτητικοί. Πιστεύουμε ότι μας το οφείλει κάποιος, το σύστημα, ο κόσμος, η κοινωνία. Τελείως. Έτσι, ναι. Είμαστε αρχή. Όμως και εργατικοί, ειδικά όταν βγαίνουμε έξω από τα σύνορα της Ελλάδας. Γιατί εκεί δεν υπάρχει η δουλειά, είναι, δεν λένε αχ τι κάνει, δουλειά κάνει αυτός. Η σκουπιδιάρης να γίνεις και αυτό, γίνεσαι. Γιατί δεν σε νοιάζει τι θα πει ο κόσμος. Ένας λόγος που έφυγα από την Ελλάδα, συνεχώς άκουγα τι θα πει ο κόσμος. Και τι θα πει ο κόσμος. Και εγώ να μην το καταλαβαίνω αυτό. Να λέω στη μαμά μου. Μας πληρώνει ενοικίο. Ναι. Ο απέναντι θα πει ο κόσμος. Ναι, ναι. Όχι. Τι με νοιάζει εμένα, αυτό δεν με νοιάζει ποτέ τι θα πει ο κόσμος. Δηλαδή ούτε καν το σκεφτόμουν. Άρα πώς αλλάζει η ζωή σας στην Αμερική όταν πια δεν υπάρχει ένα σπίτι στο οποίο μένετε ο ένας πάνω στον άλλον. Υπάρχουν περισσότερα χρήματα. Δεν σας νοιάζει τι θα πει ο κόσμος. Όχι. Είστε πιο ελεύθεροι. Άρα πώς φέρεστε εσείς πια? Κάνετε παρέα με ανθρώπους οι οποίοι επηρεάζουν το Hollywood. Ναι, πώς είναι. Μπήκα στο σχολείο, έκανε τεστ και μπήκα στη Fox. Ναι. Και περνούσα θαύμα. Σου έκανε να διαβάζεις, να παίζεις, να τρες, τα πάντα. Αλλά είμαστε όλοι μια παρέα. Το Σαββατοκύριακο πηγαίναμε όλοι μαζί. Στη θάλασσα. Η δασκάλα έχει σπίτι στη θάλασσα. Ήταν ελεύθερος. Κανένας δεν σε πίεζε να κάνεις κάτι. Μα κανένας. Το μόνο πράγμα που έλεγα μερικές φορές στην αρχή, γιατί ήταν
οι περισσότεροι Αμερικάνοι, εγώ ήμουν η μόνη ξένη που είμαι στο studio under the contract. Και τι είπα μια φορά. I'm here, I want to be famous and I want to make money. Α, θέλω γιο διάσημο και να βγάλω και λεφτά. Ναι, ό,τι λένε όλοι εκεί, κάποιοι εκατομμύρια που έρχονται στο Hollywood. Ναι. Και μου λένε οι άλλοι εκεί. Μην μιλάς έτσι. Λέω, γιατί δεν μιλάω έτσι. Δεν είναι σωστό. Λέω, γιατί δεν είναι σωστό. Μου λέει, γιατί είναι το. Λέω, κοίταξε. Είμαστε στο στούντιο. Fox. Που κάνει εμπόρευμα, έργα. An actress. If I want to be a good actress, I'll stay in Greece. We have a great theater. We have great history. Μεταφράζουμε λοιπόν ότι αν ήθελα να είμαι καλή ηθοποιός, θα έμενα στην Ελλάδα που έχει καλό θέατρο και ιστορία και τα πάντα. Ήρθα εδώ, είναι Hollywood, δεν είναι Broadway, να λέω αυτά. Τα λέω σε εμάς που ήρθαμε εδώ για τα λεφτά και να γίνουμε διάσημοι. Δεν είναι σκληρή πόλη το Λος Άντζελες. Δηλαδή όλες οι ιστορίες που ακούω, και ειδικά εκείνη τη δεκαετία 60-70, είναι μια πόλη η οποία προσελκύει δεκάδες, και να μην πω εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου, και πρέπει να ξεχωρίσουν ελάχιστοι. Που αυτό σημαίνει ο θάνατος ή η ζωή μου. Εγώ αντί για σένα. Έμαθα για τα expenses που τα βγάζουν από τους φόρους του. Και δεν πληρώνω εσύ φόρους. Λέω και expenses. Μετά από 6 μήνες. Ωραία, εσείς λοιπόν από εκεί που δεν ξέρετε τίποτα, πώς ξυπνήσατε και τα ξέρετε. Και διαπραγματευτήκατε τέτοια πράγματα. Από φόβο. Από φόβο. Μετά πήγαινα μετά από τους 6 μήνες, νόμιζα ότι εγώ ήμουν. Ή θα υπογράψω ή θα τους διώξω. Ναι. Και πήγαινα στο head αυτό που ήταν το casting και του λέω, κλάμα, δεν μου φτάνουν τα λεφτά και ξοδεύω. Άντε, πάρε άλλα 50. Και άλλα 50 expenses, άντε πάρε 100. Και κάθε φορά έπαιρνα περισσότερο. Κάνατε 4-5 ταινίες, πόσες κάνατε? Οι δυο είναι καλές. Τα άλλα, τα στούντιο σε δείχνει σε άλλα μέρη, σε άλλα στούντιο, πληρώνονται αυτοί. Αλλά σου λέω, είχαν σχολείο από το πρωί. Ήταν η Jackie Bissett, δεν ξέρω αν τη θυμάστε. Ναι, ναι. Πολύ καλή συμμαθήτρια. Ο Tom Selleck που έχει γίνει μεγάλο ηθοποιό από αυτό. Α, είσαστε συμμαθητέ και με τον Tom Selleck. Ναι. Τι ωραία. Μου ζήτησε συμβουλέ. Μου ζητούσε συμβουλέ σε μένα. Ναι. Έφυγε με κάτι κοπέλε απέσια. Του λέω, τι βλέπει αυτήν, παιδάκι. Ήταν όλα τόσο εύκολα ή τουλάχιστον κυλούσαν ομαλά όλα. Δεν είχε δυσκολίε, δεν είχε. Κοίταξε, πηγαίνει από το πρωί μέχρι το βράδυ και κάνει τα ίδια και τα ίδια. Και λε πότε θα βρω ταινία και πότε θα κάνω ταινία. Και γίνεται, δηλαδή έχει ένα άγχο πάντοτε. Ναι. Μετά έκανε ταινίε στο σετ και φέρναν ηθοποιού από τη Νέα Υόρκη δοκιμαστικά και μετά του πηγαίνανε πίσω. Είχαν ηθοποιού μέσα στο στούντιο. Ναι. Πήγα στο head of the casting και του λέω, τι είμαστε εμεί. Λέω, μία κοπέλα είναι και λέω και τραγουδίστρια και χορεύτρια και κάνει και αυτή δεν πήγε ούτε μια φορά for interview. Ναι. Και μου λέει, who do you think you are, ποιο νομίζω ότι είσαι να μου λες πώς θα κάνεις, τι να κάνω. Του λέω, έχω μυαλό που βλέπω, εσύ δεν είσαι εκεί. Εγώ βλέπω τι γίνεται εκεί. Και την προσλάβανε και μια άλλη. Δηλαδή, εκείνο που με απογοήτευσε πολύ, η Doris Day που την έβλεπα στα αέρια, ήταν η αγάπη μου, ήταν η Doris Day, Doris Day. Και θα έκανα μία σκηνή με την Doris Day, σε ένα έργο που έκανε η Doris Day. Και πήγα στο σετ, με πήρανε, ήταν και ο βοηθός του σκηνοθέτη, μου λέει θα καθίσεις εκεί, εκεί. Θα βγει από εκεί η Doris Day, από ασανσέρ, ψεύτικο, και θα προχωρήσει και θα περάσει από εκεί. Έρχεται το ασανσέρ, υποτίθεται, the cameras είναι έτοιμοι. Βγαίνει Doris Day και τρία άλλα άτομα. Ένα από τα άτομα αυτά ήταν η συμμαθήτριά μου στο, στο σχολείο, η Γιούτα. Γλύκα. Σταματήσαν το σετ. Η Doris Day δεν την ήθελε την νεαρή να βγει μαζί τη. Ήταν όμορφη πολύ. Κοριτσάκι. Ναι. Απογοητεύτηκα. Είσαι Doris Day. Ήταν σύνηθες αυτό τότε, εκείνες τις εποχές. Το φαντάζεσαι. Να απολύονται αυτό, οτιδήποτε θεωρείται απειλή για την πρωταγωνίστρια. Σε το φαντάζομαι, Μπήκανε και βγήκανε. Ναι, δεν τις έκλειβε και την παράσταση. Αυτό δηλαδή ήταν σκηνή μαζί μου. Ο καθένας έχει τα. Μετά λοιπόν τι γίνεται όμως, δεν συνεχίζετε την καριέρα σας. Αποφασίζετε ότι δεν θέλετε άλλο σινεμά. Έμαθα, έβλεπα ότι καμία ξένη ηθοποιός δεν κάνει καριέρα στην Αμερική. Ναι. Ήρθε η Μπριζίτ Μπαρντό, τίποτα. Η Κατρίν Ντενεφ, τίποτα. Η Σοφία Λόρεν που ήρθε, ο άντρας της έβαζε τα λεφτά και έκανε τις ταινίες. Ήταν παραγωγός. Η μόνη που είχε κάνει πολλά, ήταν διάσημη, ήταν η Σουηδέζα Ingrid Bergman. Που είχε πάει από χρόνια εκεί και είχε κάνει. Και η Μαλέν Ντίτριχ, καλά, εντάξει, πολύ παλιότερες αυτές. Πολύ παλιά. Αλλά τον καιρό εκείνο μετά, και άμα κοιτάξει και τώρα, εκτός από την τηλεόραση,
η Σέλμα Χάιακ. Κάνει δικιά της production. Ναι. Όλες οι Penelope Cruz. They put the money. Και μετά πάνε στη χώρα τους και κάνει περισσότερα. Ναι. Πήγα να παίξω σε ένα έργο να κάνω τη γυναίκα ενός γιατρού. Ήμουν παντρεμένη με γιατρό. Α, δεν μπορείς να το παίξεις γιατί έχει προφορά. Λέω, μα ο άντρας μου είναι γιατρός και τις φίλες μου που είναι Ισραηλίτσα. The American woman, οι Αμερικάνες δεν μπορούν να αλλάξουν συνήθεια. They cannot identify. Δεν μπορούν να, δεν μπορούν να ταυτιστούν μαζί σας. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, τότε λέω από μέσα μου, I'm done. Ναι. Άρα ναι. Αυτή η καριέρα... Σκληρή αλήθεια. Ναι. Αυτή είναι. Και είχα παντρευτεί ένα πολύ... Ναι. Και είχα κάνει και ένα γιο. Και ήμουν τόσο ευτυχισμένη και περνούσα τόσο καλά. Πρέπει να έχεις μεγάλη πείνα να σταματάς και να θες να γίνεις ηθοποιός. Είναι ένα πράγμα, ναι. Σαν δηλητήριο με φυκές φορές μέσα σου. Που δεν το είχατε εσείς. Που δεν το είχατε. Το σύζυγό σας πότε το γνωρίσατε? Τον πρώτο. Ναι, τον πρώτο, ναι. Τον πρώτο πήγα σε ένα πάρι που ήταν η Νάνση Σινάτρα, η κόρη της Φρανκ Σινάτρα, και έκανε ένα show. Και ένα παιδί από το στούντιο, φίλος μου, απλός μου φίλος, ο Στίβεν, μου λέει, θα πάω σε ένα πάρτι. Θες να έρθεις? Λέω, sure, πάμε. Και πήγαμε και βλέπω να χορεύουν, ξέρεις, τον καιρό εκείνο, και μύρισα μαριχουάνα. Oh my God. Ήταν το Ζοπέι να έρχεται στην Αμερική και να με σκοτώνει. Και άνοιξα το παράθυρο και κάθισα πιο δίπλα σε παράθυρο. Χορεύαν, τραγουδάνε, ο Στίφ είχε γίνει, τι να σου πω. Ήταν και τα 70s τότε. Ναι, ναι. That's right. Early 70s. Και μετά ήταν ένας νεαρός που κάθισε δίπλα μου και δεν... Ναι. Κάμιζα. Και άρχισε να μου μιλάει. Στίβεν, Κορίνα, μου λέει, you have a beautiful nose. Έχω πολύ ωραία μύτη. Πολύ ωραία μύτη. Thank you. Ποιος την έκανε, του λέω, what? Ποιος την έκανε. Λέω, η μαμά μου και ο μπαμπάς μου. Γιατί μου λέει, είμαι πλαστικός χειρούργος και έχεις the perfect nose. Την τέλεια μύτη. Εγώ είχα πάει στην Ιαπωνία για παιδιά, στα νοσοκομεία, και ήταν ένας Αμερικάνος που είχε μεγάλη εταιρεία εκεί, Tupperware. Ξέρεις το Tupperware? Ναι, 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 ναι. Φυσικά, κάναμε επιδείξεις εμείς εδώ τότε. Ακριβώς. Πρώτη φορά τα είδα, Tupperware. Όταν μου λέει πλαστικός χειρούργος, πλαστικός. Α, το λέω, μυαλό σας Tupperware. Πήγε. Όντως το μυαλό σας πήγε εκεί. Λέω, Tupperware. Μου λέει, no, I'm a doctor. Και τον πήραν τηλέφωνο τότε. Και πήγαμε σε ένα σπίτι, σε ένα νοσοκομείο και ήταν μια γυναίκα γεμάτο. Ναι. Γάζες, τέτοια, ναι, ναι, ναι. Εγώ νόμιζα ότι αυτή είχε δυστύχημα. Ναι. Και είχε χτυπήσει. Σε έβγαλε αυτό στις γάζες, τις ξανάβαλε. Ήταν τόσο γλυκούλης που τον ερωτεύτηκα. Mm. Και γιατρός. Βέβαια. Και πλαστικός που σημαίνει ήταν και χαρούμενος ο μπαμπάς. Που σημαίνει και στο Los Angeles έχεις δουλειά. Άμα γιατρό. Και ο μπαμπάς. Ναι, καλά, ναι. Όχι, ο μπαμπάς με του άρεσε. Α, δεν του άρεσε. Γιατί? Όχι, γιατί. Τι δεν του άρεσε γιατρός. Γιατί ήταν νέος και ήταν... Και ήταν Αμερικανός. Αμερικανός. Ίσως, ναι. Αλλά, σου λέω, και αυτός, δηλαδή πήγαν πολύ γρήγορα. Ναι. Μετά από 2 μήνες πήγα στην Ελλάδα και κάθισα 2 μήνες εδώ και με έπαιρνε τηλέφωνο κάθε μέρα. Ενώ είχαμε ερωτημένοι με έναν άλλον, τον David, στη Νέα Υόρκη, και ο David δεν έπαιρνε ποτέ τηλέφωνο. Ήσασταν ερωτημένοι και με τον David. Με τον David ήμουν ερωτευμένος πολύ, ερωτευμένη πολύ, ναι. Αλλά ο David μετά μου είχε πει ψέματα, ο David, για την ηλικία. Είμαστε στην ίδια ηλικία και μου είπε ότι ήταν 15 χρόνια μεγαλύτερος και τον πίστεψα. Γιατί λέω, δεν μου αρέσουν οι πιτσιρίκοι. Α, και είπε ψέματα. Και είπε ψέματα. Τέλος πάντων. Με έπαιρνε τηλέφωνο και μια φορά μου λέει, θέλω, I want you to have the children. Να είσαι μαμά των παιδιών μου. Ναι. Τα παιδιά. Ναι. Και λέει, μαμά μου, δεν ήξερα ότι είναι παντρεμένος και έχει παιδιά. Και εγώ λέω, ούτε κι εγώ. The mother of my children. Τέλος πάντων, παντρευτήκαμε σε 3 μήνες. Ναι. Και πριν μόλις είχα παντρευτεί, πήρα να παίξω την Διάνα στο έργο A Man Called Horse. Του είχα πει εγώ ότι ήρθα στην Αμερική, όχι, να παντρευτώ, να κάνω έργα. No problem. Μόλις του είπα αυτό και πρέπει να φύγω στο Μεξικό, τι φασαρίες έγινε εκείνο τον καιρό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μοντέρνη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είτε Μάνι είσαι, είτε το Λος Άντζελες. Κλάμα εγώ να λέω θα πάω. Ο φίλος του δικηγόρος λέει θα σε χωρίσει. Ας με χωρίσει, εγώ δεν ήρθα εδώ να γίνω να βρω σύζυγος. Έβρισκα και στην Ελλάδα. Πήγα. Ναι. Πήγα.
Μετά ήρθε και αυτός εκεί. Στο Μεξικό. Έφερνε, ήρθε στο Μεξικό και έφερνε και είχε γρήπη εκεί, επειδή ήταν γιατρός. Με το CBS που έκανε το έργο. Ναι. Έρχονταν μαζί και έφερε εμβόλια και αυτά. Uh-huh. Και εκεί έμεινα άγιος με το γιο μου. Ναι. Το είχε προσέξει, το είχε κάνει ξεπίτητες. Ναι. Όταν γεννήθηκε ο γιος μου, τα υπόλοιπα. Ξέρεις. Τελειώσαμε. Ναι. Και οι καριέρες και όλα. Ναι. Γιατί ήξερα, δεν πρόκειται να του make it. Πότε, ναι, ναι, ναι. Πόσο καιρό θα περιμένω να παίξω Ινδιάνα. Ναι. Και τώρα πρέπει να είσαι Ινδιάνα ή τη Μεξικάνα. Τώρα πρέπει να είσαι Μεξικάνα. Ναι, ναι, ναι. Πόσα... Είναι πολύ περιορισμένη πόσο η ρόλη. Πόσο ελληνικά. Ναι, είναι πολύ περιορισμένη. Κάνατε τρία παιδιά μαζί του. Τρία. Αλλά δεν τελείωσε καλά, αν δεν κάνω λάθος, αυτός ο έρωτας. 10 ακριβώς χρόνια είμαστε παντρεμένοι. Ήταν. Όταν έμαθα πολλά. Όταν περνάς πολλά, μαθαίνεις και πολλά. Με είχε ερωτευτεί τόσο πολύ. Και όταν ο μικρός μου ο γιος ήταν. Όταν ήμουν έγκυος με το μικρό, έβλεπα διαφορά. Αυτός ήταν σε γραφείο του. Έγινε διάσημος. Έπαιρνε λεφτά. Οι κοπέλες τον. Ναι, ναι. Κυνηγάγανε. Αλλά στην αρχή μου έδειχνε και τα γράμματα, τα κορίτσια. Τον ευχαριστούσε. Ότι ο Θεός δεν το έκανε τέλειο, το έκανες εσύ τέλειος κλπ. Όταν ήμουν έγκυος. Ήξερα ότι κάτι δεν πάει καλά. Οπότε, αδιαφορία, ξέρεις, όταν αδιάφορος κάποιος. Μετά, όταν ήρθε το παιδί, πήγαμε, κάθισε, έβαλε την καρέκλα πίσω και διάβαζε ένα περιοδικό. Και λέω, γιατί είσαι εδώ. Λέει, το σώμα μου είναι εδώ, αλλά η καρδιά μου δεν είναι. Λέω, πάρε το σώμα σου. Και πήγαινε εκεί που είναι η καρδιά σου. Και άφησα με ήθεα. Πέθανα από τον πόνο. Το τι κλάμα έκανα, το τι ντροπή αισθάνθηκα, αποτυχία, τα πάντα. Και όταν έχεις και νεογέννητο, οι χορμόνες σου είναι έτσι και τρελές. Μετά είχα ένα 2,5 χρόνο και ένα 5. Αδυνάτησα πάρα πολύ, είχα γίνει, ξέρεις, από τη στεναχώρια. Δηλαδή, και ένας φίλος μου Ισραηλίτης, είχαμε μεγάλο σπίτι, tennis court, έρχονταν να παίξει τένις και μου λέει, τι χαλιά έχεις, λέω, ο Στίβ μ' άφησε. Και λέει, και λοιπόν, τι έγινε. Κλάμα εγώ, κοίταξε, μου λέει, εγώ είχα μια κούκλα γυναίκα, την παντρεύτηκα, ξαντιά κούκλα, γαλάνα μάτια, και μετά από 3-4 χρόνια την βαρέθηκα. Και μάλιστα την γνώρισα σε ένα φίλο μου. Τα φτιάξανε και παντρευτήκανε και εγώ την παρακαλούσα να γυρίσει πίσω. Οι άντρες είμαστε τρελοί. Ναι. Εάν είσαι στο σπίτι και κλαις, και αυτά δεν πρόκειται να σου δώσει πεντάρα. Σημασία. Βγες έξω. Α, δεν μπορώ. Πάμε σινεμά. Σινεμά. Πάμε στο εστιατόριο. Πάμε στο εστιατόριο. Μετά μου λέει θα κάνεις ένα μεγάλο πάρτι. Ένα μεγάλο πάρτι. Χριστούγεννα. Πολύ χολιγουδιανά όλα αυτά, ε. Μεγάλο πάρτι. Καλά, ναι, βέβαια. Και μαγείρονται και στο Λος Άντζελες αυτά. Και... πολύ χαρή. Έρχεται πάρτι. Μαγείρευα εγώ και αδερφή μου. Και χτυπάει το τηλέφωνο και κόσμο. Λέω, ναι. Κάποιος μιλάει. Λέω, ποιος είναι. Λέει, Στίβ. Λέω, α, τι θέλεις. Μου λέει, τι κάνεις. Λέω, πάρτι. Μου λέει, τι κάνεις πάρτι. Είναι θλιβερές ημέρες. Λέω, κανείς δεν έχει πεθάνει, οπότε I'm busy. Και το έκλεισα. Την άλλη μέρα πρωί-πρωί ο κύριος. Δεν μένατε μαζί τότε. Όχι, είχε φύγει. Είχε φύγει. Όχι, δεν είχατε χωρίσει. Είχε φύγει. Είχε φύγει. Ναι, ναι, ναι. Α, και ξαναγύρισε. Ξαναγύρισε. Παρακαλούσα τον Θεό στα γόνατά μου. Να τον φέρει πίσω, να τον φέρει πίσω. Και ήταν το καλύτερο που έγινε. Ήρθε πίσω. Δεν μ' άρεσε πια. Mm. Αυτόν λέω ερωτεύτηκα. Ναι. Τον παράξενο. Τον ερωτευτήκατε. Εσείς τον θέλατε πίσω τον γιατί. Τα παιδιά. Από εγωισμό και από το να κρατηθεί η οικογένεια. Τα παιδιά. Ναι. Καμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ναι. Δεν ήθελα τα παιδιά μου να μεγαλώσουν σε ένα σπίτι που έχει χωρισμένοι όλοι. Ναι. Όταν ήμουν 5-10 μικρή και παίζαμε στο κρεβάτι. Το μαμά μου στην κουζίνα, είμαστε στο κρεβάτι που ήταν ο μπαμπάς μου. Μικρά είμαστε, αδερφή μου κι εγώ. Και αδερφό μου και κοροπηδάγαμε κι αυτά. Άρα, ξαφνικά ο παπάς μου μου λέει, εάν χωρίσει η μαμά σου κι εγώ, με ποιον θα πας, το πόνο που αισθάνθηκα δεν μου έφυγε, ήρθε πίσω όταν... Αλήθεια. Και κλαίγοντας, του λέω, θα πάω σε ορφανοτροφείο. Δεν θέλω ούτε σένα, ούτε εκείνη. Και με αγκαλιάζει και με φυλάει και λέει, κούκλα μου, σε κοροϊδεύω. Τι κοροϊδεύω είναι αυτό. Μια φάρσα, μια αστεία κουβέντα. Ναι, ναι. Και... αυτός είναι ο λόγος που δεν πήρα τη βαλίτσα να φύγετε, παρότι είσαστε δυναμική γυναίκα. Ναι. Γι' αυτό σου λέω. Δεν ήθελα τα παιδιά μου να περάσουν τον πόνο που αισθάνθηκα σε 5 λεπτά. Ναι. Ναι. Εσείς τον ερωτευτήκατε, κύριο τον άντρα.
Γιατί αργότερα γνωρίσατε το πραγματικό έρωτα. Είμαστε και δύο νέοι. Ερωτικά γράμματα. Λουλούδια χωρίς λόγο. Ήξερε, είχε να πώς να φαίνεται σε μια γυναίκα. Ερωτευτήκατε τον έρωτα. Ενώ ο άλλος που μ' άρεσε δεν είχε τίποτα. Ο Ντέιβ ήταν ντροπαλός. Ο Στίβ ήταν πολύ εκδηλωτικός. Ωραίος. Ταλαντούχος. Αλλά εμένα, όταν παντρεύεσαι, παντρεύεσαι. Τσακώνεσαι, ξαναφτιάχνεις. Αλλά το χωρισμό ούτε καν το περίμενα. Και όταν ξαναγύρισε, είδα ποιος ακριβώς ήταν. Και λέω, όχι αυτόν, ήθελα τον άλλο που είχα ερωτευτεί. Ναι. Αυτός είχε εξαμενιστεί. Ναι. Και τα παιδιά με τα μικρά, και του λέω, έρχεται μια φορά και μου λέει, θέλω διαζύγιο. Του λέω, πού είναι, θα το υπογράψω αυτή τη στιγμή. Και το υπόγραψα. Mm. Και μένα μαζί στο ίδιο σπίτι 6 μήνες. Πώς ήταν εκείνη οι 6 μήνες? Ενώ ότι καμιά φορά όταν τακτοποιήσω όλα αυτά, μπορεί να είναι καλύτερα τα πράγματα. Και πηγαίναμε και σε ψυχίατρο. Mm. Λοιπόν, να κάνω το τραπέζι και τα παιδιά να τρώνε και αυτά. Και αυτός να λέει το φαΐ είναι πόσο κρύο και το ένα και το άλλο. Μετά σταμάτησα να τον καλώ να φάει. Μου λέει τίποτα για μένα, λέω να είσαι στην κουζίνα. Είχα πάρει το πιάτο του, τα μαχαίρια πυρούνια και τα ανάποδα μέσα στην κατσαρόλα. Τα είχα πετάξει όλα μαζί. Και μου λέει, ούτε στο σκυλί δεν θα το έκανες αυτό. Ας έτσι ποτέ στο σκυλί. Το σκυλί είναι καλό. Τα αγαπώ. Άρχισε, μου λες κάτι αέριο που δεν χωνεύω ένας τον άλλον. Ένα βράδυ που ροχάλιζε και έβαλα τα μαξιλάρια και έκανα... Και μετά... Και λέει, χθες το βράδυ πνιγόμουν, λέω στον ύπνο. Α, τόσο πολύ είχατε... Ωραία, γελάτε τώρα, αλλά τότε δεν ήταν αστείο, έτσι δεν ήταν. Πέθαινα. Είχα, σου λέω, είχα λιώσει. Είχα μαραζώσει. Δεν έβλεπα μια καλή μέρα. Και όταν πήγα, ο Μαστοράκης έκανε το έργο The Greek Tycoon στη Νέα Υόρκη και με κάλεσε και πήγα με την κόρη του. Και λέω, δεν μπορώ, έχω τα παιδιά. Εκεί θα βρεις κάποιον άλλον. Έλα. Βρήκα έτσι που είναι. Θα βρεις κάποιον άλλον. Έλα. Και λέω, τι έχω να χάσω. 3 μέρες πήγα. Και πήγα εκεί και πήγαμε στην πρεμιέρα του έργου Greek Tycoon. Και μετά πήγαμε σε ένα nightclub, Regine. Και βλέπω το Φρέντι εκεί, γνωστός, πολύ γνωστός, δυναμικός ατζέντης. Μα ατζέντης, ναι. Και τότε έχει γίνει παραγωγός. Και πιο κάτω η γυναίκα του. Α. Και με φλετάρει. Και βλέπω τη γυναίκα του και με φλετάρει. Και λέω... Και κάπως δεν είναι ωραίο αυτό, Στο Μαστοράκι, λέω, τον ηλίθιο. Η γυναίκα του είναι εδώ, αυτός με φλετάρει. Όχι, μου λέει, έχουν χωρίσει εδώ και 10 χρόνια. Γλυκούλης είναι, του λέω, γλυκούλης. Και κάθισα δίπλα του, έπαθα. Τον αισθάνθη, πώς με κοίταξε, τι να σου πω, μπήκε μέσα μου, δηλαδή. Ναι, ναι. Και ήταν, πήγαινε στο South of France, το Festival των Κανών, και μου λέει, έλα μαζί μου. Μόλις τον γνωρίσει, τι λέω, είσαι με τα καλά σου, έχω 3 παιδιά. Μου λέει, θα σου πάρω, θα πάρεις 20 εισιτήρια, θα καθίσεις στο ποιο δωμάτιο θέλεις, δεν σ' αρέσει. Του λέω, μόλις σε γνώριζα, είσαι με τα καλά σου. Όχι. Μου λέει, πήγαμε και στο Studio 54, τη τρελή γινότανε. Τι ωραία. Και μου ζήτησε. Και μου είχαν πει ότι γνωρίζει τον άντρα τη ζωή σε 9 Μαΐου. Ποιο το είπε? Ένα περιοδικό. Λοιπόν, εκείνη τη μέρα ήταν 11 που τον γνώρισα τον Φρέντι. 9. Τον είχα γνωρίσει μια μέρα πιο μπροστά. Εκείνη τη μέρα, ποιο θα βρω. Ο άντρα τη ζωή μου γυναίκα θα χορεύω με τον Φρέντι. Και να μην έχω, ξέρεις, η ημερομηνία δεν ήταν καλή. Ναι. Και μετά πήγα στις Κάνες. Α, πήγατε στις Κάνες. Ό, δεν πήγε, εγώ. Όχι. Εγώ πήγα σπίτι τα παιδιά μου. Ναι. Γιορτή της μέρας ήταν. Και μετά από δύο-τρεις... Ναι, γιορτή της μητέρας τότε, ναι. Γιορτή, μετά 2-3 μέρες το τηλέφωνο χτυπάει και ο άντρας τότε ήταν μαζί ενώ χωρίζαμε και απαντάει το τηλέφωνο και φωνάζει «For you, για σένα, Freddy feels from south of France». Γεια σας, ευχαριστήση που πήρα. Ευχαριστήση που πήρα. Λέω, συγγνώμη, θα το πάρω στο άλλο το δωμάτιο. Και πήγα και μου λέει, θα έρθω 23 Ιουνίου. Του λέω, χωρίζω τότε, μετά μια εβδομάδα, να βγούμε έξω. Μου λέει, ναι. No problem. Και ήρθε και αρχίσαμε το dating και είχε χωρίσει. 3 φορές, την άλλη φορά ήταν πριν 6 μήνες. Ο Ντέιβιντ είχε χωρίσει 3 φορές.
Όχι, ο Φρέντι. Ο Φρέντι, συγγνώμη. Ναι. Yeah, I'm never going to get married again. Α, έλεγε δεν θα παντρευτώ ξανά. Αχα, και δεν θα ξαναπαντρευτώ να λέω μέσα μου. Okay, θα δούμε. Και εγώ δεν ήθελα τώρα να παντρευτώ. Θέλω, αυτό ήθελα να ρωτήσω, θέλατε να παντρευτείτε. Μόλις χώρισα, ποιο ξέρεις τι αυτά. Αλλά περνούσα πάρα πολύ ωραία. Βγαίναμε, τον αγαπούσε ο κόσμος, βγαίναμε σε πάρτι. Πήγαινε σε ένα πάρτι, ήταν ο Κάρι Γκραντ. Όλος ο κόσμος έγινε τρόλος με τον Κάρι Γκραντ. Και έρχεται στο τραπέζι μας και αγκαλιάζει τον Φρέντι. Και λέει ο Κάρι Γκραντ στον Φρέντι, let's do lunch. I said, no, no, dinner at the house. I cook. Έτσι γνώρισα το Hollywood. Ναι. Γιατί ήταν τη Streisand agent. Ήταν Paul Newman. Ναι, Paul Newman. The biggest star. The biggest star ever. Όλοι αυτοί έρχονταν σπίτι σας. Όχι, μερικοί μέναν αλλού. Με την Μπάρμπαρα βλεπόμαστε. Ναι. Και το παιδί που πήρε καταπληκτικό ήταν και αυτό στη Fox μαζί. Ναι. Και από ατζέντη έγινε παραγωγό. Έκανε ωραίες ταινίες. Και. Αλλά έμεινε φίλους. Ας πούμε, πηγαίναμε σε πάρτι, ήταν ο Steven Spielberg. Και του έλεγε, without you, I would be nobody. Δηλαδή, τον αγαπούσανε πολύ. Έλεγε, Spielberg, αν δεν ήσουν εσύ, δεν θα τίποτα. Τον αγαπούσανε. Ναι. Και είχε ένα χιούμορ, το χιούμορ. Όλο αυτό. Το είχατε συνηθίσει ή ήσασταν λίγο η σταχτοπούτα που βλέπει όλα αυτά. Δεν το είχα συνηθίσει. Από όταν πήγαμε στο Μάλλον την πρώτη φορά, πήρε 1,5-2-3 μήνες να με φιλήσει. Ναι. Εγώ τον άρπαξα. Α, αρκετά. Για να κάνω τίποτα με τον άλλο και τώρα τίποτα. Ναι. Πήγαμε, του αρέσει να κάνει ωραία σπίτια. Ναι. Πήγαμε στο Μάλλο που είχε ωραία μποκαμβίλια και το ένα το ωραίο. Και λέω, αυτός είναι gay decorator. He's not. Because... Ναι. Λοιπόν, περνούσαμε μια χαρά και ήταν, τους αρέσαν και τα σκυλιά. Mm-hmm. Ήταν στη θάλασσα και χτυπάει το τηλέφωνο. Και είσαι, λέει, Freddie Fields, please. Και μου λέει, λέω, who's calling? Λέει, Robert Bradford. Λέω, αξίζει, με τη Σοφία Λόρεν, hold on a minute. Νόμιζα ότι κοροϊδεύε, του λέω, Robert Bradford, he said, tell him I'll be there. Και ήταν όντως ο Robert, ναι, ήταν ο ίδιος. Ναι, το συνηθίζεις από ένα σημείο και μετά. Ναι, το συνηθίζεις, ναι. Και αγάπησα τα παιδιά μου. Αγάπησα τα παιδιά μου πάρα πολύ. Κάθε, τα παιδιά ήταν 2, 3 και 5, μαζί. Πολύ μικρά, πολύ μικρά. Τους γονείς μου. Όπου ταξιδεύαμε, στις Κάνες, η μαμά σου και ο μπαμπάς. Στην Αγγλία, η μαμά σου και ο μπαμπάς. Οι γονείς σας πώς νιώθανε σε όλο αυτό το περιβάλλον? Η μαμά είχε πλάκες. Η μαμά μου στην αρχή είπε, είναι λίγο μεγάλος. Ναι. Λέω, μεγάλος και καλός. Ναι. Σταμάτα. Τον αγαπήσαν τόσο πολύ, γιατί ήταν τόσο... Χτίσανε το σπίτι εδώ, γιατί η μαμά μου και τον μπαμπά μου να μένουμε στην Αθήνα. Ξέρεις, χωρίς να ρωτάω, χωρίς να ζητάω. Ναι. Μόνος του. Ήταν πολύ σίγουρος για τον εαυτό του. Δεν ήταν κομπλεξικός καθόλου. Ναι. Οπότε, όσο περισσότερο τον έβλεπα και τσακωνόμαστε, γιατί του άρεσε, παραδείγματος χάρη, κάποιος έπεσε από το 18 όροφο ναι. Να αυτοκτονήσει. Ο Φρέντι. 65 πατώματα, του λέω δεν ήταν 65, ήταν 18. Δεν έχει σημασία όταν 18, το 65 είναι κάνει καλύτερο. Όταν, του λέω, λες ψέματα. Έκανε σινεμά γι' αυτό. Έκανε σινεμά, έκανε. Ναι, ναι. Έκανε πολύ ωραία σπίτια. Του άρεσε να κάνει ντεκορατέρ. Ναι, ναι. Του άρεσε. Ήσασταν ευτυχισμένοι εσείς τότε. Πολύ, ναι, πολύ. Ναι. Το είχατε καταλάβει ότι βρήκατε τον άνθρωπο της ζωής σας. Τα γέλια και οι δυο μας που κάναμε. Ενώ το καταλαβαίνεις καμιά φορά πολύ αργά. Όχι, όχι, όχι. Το ξέρατε από την πρώτη στιγμή. Όταν είμαστε οι δυο μας. Σε ταξίδια, περνάγαμε όνειρο. Και όταν έφυγε, πώς ήταν ο κόσμος για σας? Πώς μάθατε καταρχήν? Πώς είναι για έναν άνθρωπο? Αρρώστησε κάποια στιγμή. Ήταν αρρώστησε 10 χρόνια. Α. Αλλά το πάλευε. Ναι. Έρχονταν στη Μύκονο, έκανε εγχείρηση στον πνεύμονα γιατί κάπνιζε. Την άλλη εβδομάδα μέσα στη Μύκονο για 3 μήνες. Ναι. Μετά έκανε ένεση, πώς λένε, εγχείρηση πιο πάνω, καρκίνο. Δηλαδή. Είχε μεγάλη ενέργεια. Τίποτα δεν τον σταματούσε. Ναι. Είχε μεγάλη όρεξη για τη ζωή. Ήξερε από θρησκείες, ήξερε από ζώα, διάβαζε. Έλεγε στον γιατρό του τι φάρμακα έχουν βγει τώρα τελευταίως, να τα κοιτάξει, να τα πάρει. Είχε περιέργεια, μεγάλη περιέργεια είχε. Και όταν έφυγε αυτός ο άνθρωπος, η ζωή σας άλλαξε. Το ξέρω, το φαντάζομαι. Πώς έφυγε, γιατί ήταν ιδιαίτερη μέρα εκείνη. Ήταν. Καλούσε αυτούς φίλους τους, ήταν Mel Brooks, ήταν ηθοποιοί αυτοί. Είχαν ένα lunch κάθε Παρασκευή. Δεν μπορούσε να πάει. Τους καλούσε στους φίλους στο σπίτι
αυτός ήταν εξαπλωμένος. Του λέω, εντάξει, να τον βρίζω. Θες να κοιμάσαι εκεί, κοιμήσου μέχρι αύριο, δεν με νοιάζει. Ναι. Σιγά σιγά σηκωνόταν. Μόλις κατέβαινε κάτω, λες και δεν ήταν άρρωστος. Μιλούσε, γελούσε. Ναι. Και θα πηγαίνανε όλη η παρέα του, άνοιγε ο Mel Brooks ένα show στο Broadway. Και του λέει, θα έρθεις αργότερα. Και τον είδα τα μάτια του. Yeah. Απογοητεύτηκε, ξέρετε, θα έρθει. Αλλά μέχρι τη στιγμή, τελευταία στιγμή μου έλεγε, δεν θέλω να σε αφήσω. Και του λέω, δεν θα με αφήσεις, μη στεναχωριέσαι. Συνεχώς να μου λέει, δεν θέλω να σε αφήσω. Του λέω, μη στεναχωριέσαι. Και εκείνη την μέρα, στο τέλος, που ήρθε ο γιατρός, έχουν hospice στην Αμερική, που είναι το καλύτερο. Δηλαδή, όταν είσαι 3-4 μήνες ετοιμοθάνατος, έρχεται μια ομάδα, σου δίνουν τα φάρμακα, σου κάνουν μασάζ, σε προσέχουν. Βοηθάνε να πεθάνεις χωρίς να πονάς, να μην παίρνεις τα φάρματα βαριά. Ξέρατε ότι είναι ο χρόνος περιορισμένος. Και ο ίδιος το ήξερε από ό,τι κατάλαβα. Και όταν ήταν τέλος, δεν ήθελα εγώ να λείπω, να είμαι στην σούπερ μάρκετ, να πήγα αλλού. Ήθελα να είμαι εκεί όταν τα έφευγε. Και να φύγει και δίπλα σας. Και ήταν και η ανιψιά μου εκεί και τα εγγόνια του αντρός μου. Και μπαίναμε βάρδιες 2 ώρες εσύ και 2 ώρες εκεί. Και έρχεται η Μαρία Αντώνια και ο Μόντι και μου λέει, ο θόρυβος που έκανε, ήμουν κάτω, σταμάτησε. Ένας ρόχος που έχει. Ναι. Και πηγαίνω επάνω του και βάζω το χέρι μου από κάτω, έτσι, από το κεφάλι το βάζω έτσι. Και τον βλέπω και ανοίγει τα μάτια του και κοιτάξανε στο υπερπέραν, τι να το πω. Ένα βλέμμα που δεν το έχω ξαναδεί και πήρε μια βαθιά εισπνοή, πολύ, και πήρε και άλλη μία, πολύ, και ήμουν στο σχολείο εγώ, ότι μπαίνει πριν να βγει και βάζω το στόμα μου επάνω του και έκανα, την πήρα εγώ την τελευταία του πνοή και έκανα και βγήκε ένα φωτάκι και έγινε βαρύ το σώμα. Το ίδιο δευτερόλεπτο, δηλαδή βαρύ. Πώς είναι δυνατό μια σπίδα, πώς λένε, όπως είναι στα φώτα, ένα μικρό. Η ψυχή του έφυγε. Και το σώμα φάρινε. Και δεν τον έπιασα. Ο Φρέντι μου είχε πεθάνει. Αυτό. Δεν είναι ο Φρέντι. Και έφυγα. Και ήμουν τόσο χαρούμενη. Χαρούμενη γιατί? Δεν υποφέρει πια. Ναι. Γιατί υπόφερε. Υπόφερε. Που είναι ελεύθερος. Και μετά όμως, όταν ένας άνθρωπος λείπει, η χαρά τι γίνεται? Γιατί οι άνθρωποι είμαστε τα πρώτα χρόνια, και λίγο εγωιστές. Θέλουμε να είναι εκεί, να τον χρόνια, βλέπουμε. Τα πρώτα χρόνια είναι δύσκολα, γιατί τον θυμάσαι άρρωστο. Μετά θυμάσαι τις ωραίες στιγμές. Μετά, μια φορά ήμουν στη Μύκονο, το χρόνο που έφυγε, το σπίτι το είχε φτιάξει εκείνος. Πήγαμε τις αδελφές μου το σκυλάκι, η μαμά μου, γιατί να μην έρθω κι εγώ, θέλω να μείνω μόνη μου. Γιατί περάσαμε όνειρα στη Μυκονό. Ήτανε ευτυχισμένος, τον αγαπούσανε, είχε καλαμπούρι, του άρεσε η Ελλάδα. Όταν κέρδισε το ποδόσφαιρο, η Έλληνα ήταν πάνω στα τραπέζια και χόρευε. Το λέει, Φρέντι, του άρεσε πάρα πολύ. Και πήγαμε στο λιμανάκι, πήγα εγώ στο λιμανάκι, όνειρα είχαμε κάνει μαζί. Πώς το πήραμε το σπίτι. Πήγα πάνω τον ορεινό, στο μυαλό μου ήταν. Ναι. Και πήρα μετά ένα, κάτι να κοιμηθώ, ένα χαπάκι. Γιατί ήταν 3 ώρες και δεν κοιμόμουν. Δεν με πήρε ο ύπνος. Και λέω, δεν με πήρε ο ύπνος. Βάζω την τηλεόραση, Beverly Hills Hotel. Καρδιά μου σταματάει. Το έργο που γνώρισα τον άντρα μου ήταν American Gigolo. Είναι το ξενοδοχείο, είναι το American Gigolo. Παίζεται στις 3 ώρες τα ξημερώματα. Με τον Richard Gere. Και ο Φρέντι έχει μία σκηνούλα μικρή που ανεβαίνει τις σκάλες. Σοβαρά. Τσοκίζουμε στα παιδιά μου. Και τον είδατε. There is Freddy. Αν το είχα αργήσει 5 δευτερόλεπτα. Ναι, δεν θα το είχατε δει. Στη σκηνή. Και τον είδα που πέρασε και λέω, εδώ είναι αυτός. Εδώ είναι αυτός. Σύμπτωση, ίσως. Ναι. Αλλά μου έδωσε μια μεγάλη χαρά. Ότι ξέρω, είμαι, πέρασα τόσο ωραία χρόνια, που εντάξει είμαι. Ναι. Ωραία ζωή γενικά.
Πολύ ωραία ζωή. Πολύ τυχερή. Πολύ τυχερή. Πολύ τυχερή. Τι κάνατε και είχατε αυτή την τύχη? Θέλω να πω, η τύχη δεν έρχεται από μόνη της. Κάτι κάνεις. Πρώτα-πρώτα είναι η τύχη και μετά τη βοηθάς. Ναι. Πώς βοηθήσατε εσείς την τύχη σας? Που έφυγα. Ναι. Πότε δεν σκεφτήκατε ότι μήπως να επιστρέψω στην Ελλάδα? Όχι, δεν ήθελα. Δεν είχα καλή. Ο θείος μου απατούσε τη θεία μου. Δηλαδή, η τριγύρα μου το 1955 και αυτά. Όλοι οι άντρες απαντούσαν τις γυναίκες. Καλά, και στους άντρες που πήγατε πάλι στην απάτη. Αλλά εγώ στην Ελλάδα, με τους Έλληνες, με τους Αμερικάνους, μπορεί να τους πω γύρω. Ναι, ναι. Ενώ που ήμουν μόνη μου, κανένα παιδί που έφυγε ένα ραντεβού, κανένα παιδί. Δεν θέλω, του λέω, I don't kiss, μου λένε, no problem. Δεν με πίεσε. Κανένα. Ναι. Δεν υπήρξε ένα παιδί να με πιέσει. Στην Αθήνα και παντρεμένη μου που ήμουνα, κάποιο γνωστό μου πήγε να με φιλήσει και λέω, are you kidding me? Ναι. Αυτό το συνεχώς, ναι, να αποδείξουν ότι είναι άντρες και το ένα και το άλλο, δεν το έχω εκεί. Ναι. Δεν το έχουν εκεί. Οπότε, παντού οι άντρες, αλλά στην Ελλάδα και να ξέρεις τη γυναίκα, ένας Έλληνας στην Αμερική γνώρισε τη γυναίκα, το Αμερικάνα, ευγενέστατη, το ένα που το πρωτοπήγα στο Λος Άντζελες. Κορίνα, να σε βγάλουμε έξω, δεν ήξερα και Έλληνας, δεν ήξερα άλλο. Φυσικά, έδωσα το τηλεφωνό μου. Την Τετάρτη το βράδυ θα πάμε. Την Τετάρτη στις 7 με χτυπάει τηλέφωνο, με παίρνει αυτός. Μου λέει, είσαι έτοιμη? Ήρθα να σε πάρω. Όχι ήρθαμε, ναι. Ήρθα να σε πάρω. Αχ, λέω, τι φόρεμα η γυναίκα σου φορά, να φοράς το και το ίδιο και μοιάζουμε. Έξυπνο. Ναι, όντως. Μου λέει, γιατί είπε ήρθα. Δεν είπε ήρθαμε. Ναι. Και λέω, κοίταξε να δεις, η γυναίκα μου λέει δεν θα έρθει. Δεν τα πάμε καλά. Του λέω, μη τυχόν και με πάρεις τηλέφωνο, θα τη σκοτώσω. Και το κλείσα. Ναι. Δηλαδή, στην Αμερική το βρίσκει τόσο απότομο. Ναι, 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 ναι. Είναι πιο κρυφό. Προφανώς, για να το λέτε, θα ισχύει. Όταν ήσασταν στην Αμερική, ήσασταν και λίγο ο σύνδεσμος, η Ελληνίδα. Δηλαδή, έρχονταν Έλληνες, Έλληνες ηθοποιοί που να θέλουν να δοκιμάσουν. Γνώρισα πολλούς ηθοποιούς. Και ο Σάκης ο Ριουμπάς είχε έρθει. Α, αυτή είναι της νεότερης γενιάς. Ναι, ναι. Λοιπόν, ήμουν σε ένα ξενοδοχείο πριν πολλά χρόνια. Και γνώρισα ένα ωραίο παιδί, Σάκης Ρουάς. Πολύ ωραίο παιδί. Χαίρομαι πολύ, χαίρομαι πολύ. Δεν είχαμε ίντερνετ τότε, δεν είχαμε. Ναι, ναι, δεν ξέρατε ποιος είναι. Τι κάνεις, τραγουδά. Μπράβο, καλό παιδάκι. Πάω στο σπίτι, μην είναι η νηψιά μου. Λέω, γνώρισα ένα Έλτα, Σάκης Ρουάς. Του τι, το Σάκη το Ρουά. Ναι, λέω, το Σάκη το Ρουά. Ποιος είναι. Κάτι δεν το ξέρεις, το Σάκη το Ρουά. Λέω, δεν ξέρω το Σάκη, συγγνώμη, δεν το ξέρω. Την άλλη εβδομάδα πάλι σε ένα πάρτι, πάλι ο Ρουάς. Του λέω, θα μου κάνεις μια χάρη. Η ανιψιά μου τα έχει χαλάσει με το φίλο της. Την παίρνω τηλέφωνο, του λέω, τα έχει χαλάσει με το φίλο της, να της μιλήσεις εσύ. Την παίρνει, απαντάει αυτή, λέει, Σάκης, γεια σου Μαρία Αντώνια. Μου λέει, θα σε σκότωνα. Οπότε ο Σάκης το συμπάθησαν, πολύ καλός, ευχάριστος, ναι, 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 ευγενέστατος. Ήταν... Όχι, εγώ μιλούσα λίγο λίγες δεκαετίες ποιους, νωρίτερα. Ποιους, κάποιες δεκαετίες, αλλά δεν τότε δεν κάνανε. Ναι. Δηλαδή, μόνο η Μελίνα ήταν στην, ναι, Αμερική. Ναι. Η Ειρήνη Παπά. Η Ειρήνη Παπά. Ναι. Η καλύτερη Ελληνίδα που έχει πάει ποτέ στο Hollywood είναι η Ειρήνη Παπά. Με καριέρα, όχι αστεία. Και έφυγε μόνη της. Mm. Δεν της άρεσε η Αμερική και έφυγε μόνη της. Είχαν έρθει πολλές Ελληνίδες, δεν λέω ονόματα, που έγιναν διάσημες εδώ. Δεν πιάσαν δουλειά και λένε, δεν μου αρέσει η Αμερική, είναι πιο ωραία η Ελλάδα. Και λένε, μπράβο. Μπορεί να είναι και το ίδιο, ναι, αυτό. Αλλά η Μελίνα δεν ήταν στο Hollywood. Η Μελίνα. Ήταν στο Broadway. Ήταν στο Broadway, ο άντρας έκανε τα έργα, τα διάσημα και έπαιζε τον ίδιο ρόλο. Ναι. Εντάξει, ήταν και στα Όσκαρ, ας πούμε. Η Μελίνα είναι μεγάλη μέχρι προσωπικότητα. Ναι. Μεγάλη προσωπικότητα. Δεν είναι, δηλαδή είναι μόνο ηθοποιός. Καλά, ναι, βέβαια, είναι, εντάξει, ναι, όντως είναι. Η ζωή σας πώς είναι τα τελευταία χρόνια? Έχω μπει μέσα σε ένα οργανισμό από το 1984, ναι, το έχω πει. Που είμαι και το άλλο πρόεδρος, με τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ναι. Μου έχει γεμίσει η ζωή μου από, ναι, τους γονείς που βλέπεις, από τους, ναι, ανθρώπους που συναντάς, τους πραγματικούς αγγέλους που είναι εκεί κάθε μέρα. Και αγωνίζονται. Και αγωνίζεται. Εμείς πάμε δύο φορές το χρόνο, δίνουμε τα λεφτά, δεν βλέπουμε τι θέλουν. Και να δεις το τι καλοσύνη υπάρχει και τι αγάπη. Ναι. Γι' αυτό δέχομαι μερικοί που λέμε, έχω μοναξιά. Πεις κάπου, κάνε κάτι. Και όλες αυτές οι κοπέλες είχα πάει το 84, πεθαίνουνε πιο μεγάλες, 90, 95, 103.
Λέω, αυτή είναι καλή, καλό μέρος να ζεις. Ελλάδα έρχεστε. Όταν δίνεις και βοηθάς. Όταν μιλάω ειλικρινά, δεν σκέφτεσαι τον εαυτό σου. Μία κυρία που ήταν σε ένα μεγάλο σχολείο με παιδιά με ειδικές ανάγκες, που λέει το Σαββατοκύριακο με την οικογένειά μου, περιμένω πώς και πώς να έρθω εδώ να ευχαριστηθώ. Ναι, σου δίνει τόσο ευχαρίστηση, ναι. Μα τόσο ευχαρίστηση. Και θυμάμαι τον εαυτό μου μικρή, όταν ήμουν πολύ φτωχή, μικρή, δεν είχαμε πολλά. Γιατί τα Χριστούγεννα πηγαίνουμε στα σχολεία και παίρνουμε δώρα για παιδάκια που δεν μπορούν να πάρουν. Γεμάτο δώρα. Γεμίζουμε δωμάτια, γεμάτο δώρα. Έρχονται τα παιδιά δύο-δύο-δύο και τα βλέπεις. Δεν ξέρουν τι να πάρουν. They're overwhelmed. Ναι, από τη χαρά τους. Από τη χαρά τους. Εγώ τα βγήκα καλυστέα, μισή φίλος. Με πήραν σε ένα εργοστάσιο να πάρω όσα φορέματα θέλω. Ήμουν εκεί μια ώρα και γυρίζανε. Και να μου λέει αυτή η κυρία, διάλεξες. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν μπορούσα να κάνω εκλογή. Δεν ήξερα. Και ντρεπόμουν και δεν ήξερα. Ναι. Του λέω να έρθουμε ξανά αύριο. Ναι. Μετά πάω εκεί. Κάθε Μάιο, 27 Μαΐου, που είναι παιδιά, teenagers, που τελειώνουν το σχολείο, πολύ φτωχές οικογένειες, και έχουμε φέρει καινούρια ρούχα, καινούρια, τουαλέτες, παπούτσια, γιατί κάνουν στο σχολείο όταν τελειώνουν... Ναι, το πρόμ. Το χορό. Και έχουμε και μοντίστρες που υπάρχουν, να έρθουν οι κοπέλες περισσότερο, δεν ξέρουν τι νούμερο είναι, γιατί τα παίρνουν από... Ναι, δανεικά. Από εδώ και από εκεί. Και για να αποφασίσουν να πάρουν, πρέπει να του βρούμε βραχιόλι, παπούτσια, ναι. Παλέτε όλη τη δουλειά. Να δεις και να ρωτάνε. Και το καταλαβαίνω. Το γιατί καταλαβαίνω τελείως. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Πώς είναι η ζωή για μια γυναίκα που όλη της τη ζωή λέγανε πόσο όμορφη είσαι, τι ωραία είσαι, που ήσασταν, είναι αλίμονο. Αλλά πότε έπαψες να σας νοιάζει? Αν σας ένοιαζε ποτέ. Αν σας ένοιαζε ποτέ, ναι. Συμιλάω ειλικρινά. Ο καθένας ξέρει τον εαυτό του. Ναι. Δεν είμαι κομπλεξική καθόλου. Η Κέλλη Λαμπρόκ, που ήταν ωραίο κορίτσι, κομπλεξική όσο δεν μπορείς. Ναι. Δεν μ' αρέσει αυτό, δεν μ' αρέσει αυτό. Δεν μ' αρέσει αυτό. Λαμπρόκ. Ναι. The woman in red. Ναι, η Κέλλη Λαμπρόκ. Ναι, Κέλλη Λαμπρόκ. Ναι. Φίλες. Και δεν μ' αρέσει αυτή και το στόμα είναι το μεγάλο και το. Σταμάτα. Δεν έχω... Ξέρω ποια είμαι. Βλέπω τη φάτσα μου. Συχαίνομαι το Photoshop. Το συχαίνομαι. Ναι. Δηλαδή, μερικοί που το βάζουν και λέει, δεν είμαι εδώ. Μ' αρέσει κάθε ηλικία, σου μιλάω ειλικρινά. Μ' αρέσει κάθε ηλικία. Ήσασταν πάντα συμβιβασμένοι με την ηλικία? Ναι. Μου το έχει μάθει η μάνα μου. Τι είσαι σχεδόν? Ότι κάποια στιγμή η νεότητα θα φύγει. Ναι. Εκεί που είσαι η μήνα και εκεί που είμαι θα έρθει. Ναι. Και όταν... Δεν το καταλαβαίνεις στην αρχή. Όχι. Αλλά η γιαγιά μου, που ήταν η γιαγιούλα, ρητίδες, την αγαπούσα, κάποιος μου είπε, αν θέλεις να φέρεις κάποιον από το παρελθόν, ποιον θα φέρεις, τη γιαγιούλα μου. Οι πρώτες ρητίδες δεν σας τρόμαξαν? Όχι. Οι πρώτες γκρίζες τρίχες? Το ρωτάω, γιατί αυτό, όταν έχεις υπάρξει πιο ωραία γυναίκα στον κόσμο, δεν είχατε βάνητη, δεν είχατε ματαιοδοξία. Είχα εξαρθούν, ναι. Θα ήταν περίεργα αν δεν ερχόντουσαν. Να πούμε λίγο γιατί ήρθατε στην Αθήνα, γιατί ήρθατε στην Ελλάδα. Έρχεστε βέβαια συχνά. Έρχεστε συχνά βέβαια, έχετε οικογένεια εδώ, αλλά. Τρίφωνας. Τρίφωνας Σαμαράς. Πώς σας έπεισε? Φραντσέσκο Βιτάλια. Εγώ ήμουν μια χαρά με τα σκυλιά μου, τα παιδάκια μου, τα γόνια μου. Και λέει, α, πρέπει να πάω στην Ελλάδα. Γιατί πρέπει να πάω, γιατί πρέπει να το κάνω. Μα είσαι εντάξει. Λέω, όταν κάνω κάτι, σκέφτομαι. Αν δεν το κάνω, θα κάνω αυτό και αυτό. Αν το κάνω, μπορεί να είναι και καλό. Ναι. Αν δεν δοκιμάσω, δεν ξέρω. Οπότε λέω, οκ. Οπότε ήρθατε για να φωτογραφηθείτε. Θα ποζάρετε για το ημερολόγιο του. Το ημερολόγιο του Τρίφωνα. Όλους τους μήνες. Όλους. Όλους. Και τους 12. Και τους 12. Ποιον αφήσω. Σωστά. Γι' αυτό δεν μπορεί να πάω. Άρα λοιπόν θα κάνετε 12 διαφορετικές εμφανίσεις με τον Τρίφωνα για να κάνετε 12 διαφορετικές φωτογραφίες. Ακριβώς. Έχετε κέφι να το κάνετε αυτό? Καθόλου. Συνεντεύξεις μ' αρέσουν, αλλά ποζάρεις. Αλήθεια. Αυτό ξεχνιέται? Ή μόλις βλέπετε φακό, ξέρετε πώς να σκεφτείτε? Δεν ξέρω. Θα σου πω. Είναι κάτι που σαν το ποδήλατο, το θυμάσαι μια ζωή. Αλλά δεν ξέρω ποδήλατο. Οπότε δεν το παρόμοιο και αυτό. Μιλάνε και δεν ξέρω ποδήλατο. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ χάρηκα που σας ξέρω, που σας βλέπω και είμαι εδώ. Εμείς χαρήκαμε παραπάνω. Μας ομορφύνατε πάρα πολύ αυτή τη μία ώρα και ένα τέταρτο.
Θα ήθελα τόσα πολλά να ρωτήσω. Είναι τόσες πολλές ιστορίες. Γιατί πήραμε έτσι δεν ρωτήσαμε, ας πούμε, John Collins. Τι λατρεύουμε τον John Collins. Πώς είναι από κοντά η John Collins. Πανέξυπνη. Ναι. Τα πουδαράκια του μείνει ακόμα, darling. Ναι. Ο άντρας της είναι 30-35 χρόνια πιο νέος. Είναι σαν να βλέπεις δυναστεία, δηλαδή. Αυτή κρατάει ακόμα και το χιούμορ της. Ναι. Καταπληκτικό. Τόσα πολλά που δεν ρωτήσαμε. Ναι. Με χαρά, μακάρι να σας είχαμε, να έχουμε τη χαρά να σας έχουμε ξανά. Ελπίζουμε στο Λος Άντζελες. Βεβαίως, βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνατε. Ευχαριστώ. Και φιλιά στον Τρίφωνα.